Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων, δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Τον Μακαβαίων τον επτά αριθμών δήμων, συν τη Μητρή Σολομονή τη Αγία και Ελεάζαρ άμα εφημίσομεν, ούτι γαρυρίστευσαν διαγώνων νομίμων, ως φρούροι και φύλακες των του νόμου δογμάτων, και νυν ως καλοί μάρτυρες Χριστού υπέρ του κόσμου απαύστος πρεσβεύουσι. Τη πρώτη του μηνός Αυγούστου, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού των Αγίων Επτά Μακαβαίων της Μητρός Αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του Διδασκάλου Αυτών, Λεοντίου, Αττικού, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθαίου, Κυριακού, Μηναίου, Κάτουνος και Ευκλεού των Μαρτύρων, Πάπα, Ελεαζάρου, Κυρίκου, Θεοδόρου, Πολιεύκτου, Μήνου και Μηναίου των Μαρτύρων, Τιμοθέου Επισκόπου Πρικονήσου, Ελέσης της Ενκυθύρης Μάρτυρος, Παύλη Σωσίας της Ρωμαίας, Παύλη Σωσίας της Καρπασίτιδος. Η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού για τις ασθένειες που συμβαίνουν κυρίως κατά τον Αύγουστο μήνα επικρατούσε κατά τα παλαιά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη να περιφέρεται στους δρόμους και στις πλατείες της πόλεως το τίμιο ξύλο του Σταυρού για αγιασμό του τόπου και απαλλαγή από τις ασθένειες. Βγάζοντάς τον από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο, τον απέθεταν στην Αγία Τράπεζα της Μεγάλης Εκκλησίας, της Αγίας Σοφίας. Κατά δε την σημερινή και ακολούθως έως την κοίμηση της Θεοτόκου, κάνοντας μαζί του λιτανία σε όλη την πόλη, τον προέβαλαν έπειτα στον λαό για προσκύνηση. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη πρόοδος του Τιμίου Σταυρού. Οι δε Άγιοι Μακαβαίοι, που τα ονόματά τους είναι Αβίμ, Αντώνιος, Γουρίας, Ελεάζαρος, Ευσεβονάς, Αχίμ και Μάρκελος, ήσαν Ιουδαίοι το γένος και τηρούσαν με ακρίβεια τους πατρώους νόμους. Έλαμψαν κατά τον καιρό του Αντιόχου του Τετάρτου του Επιφανούς, ο οποίος ήτο βασιλεύς της Συρίας και άσπονδος εχθρός των Ιουδαίων. Αυτός, αφού κατεδούλωσε όλο το έθνος τους και πολλά κακά έκανε, προχωρώντας ακόμη και στα ιερά ζητήματα της πίστεως, τους ανάγκαζε μαζί με τα άλλα να φάνε ειδωλόθητα και χοιρινό κρέας, που τους το απαγόρευε ο νόμος του Μωυσέως. Τότε και οι ευσεβείς αυτοί νέοι, αφού τους συνέλαβαν μαζί με την μητέρα τους Σολομονή και τον διδάσκαλό του Ελεάζαρο και τους πίεζαν δυναστικά να αθετήσουν τα νόμιμα, πέρασαν από κάθε λογής βασανιστήρια, όσα διάθεση τυραννική και ψυχή θηριώδης μπορεί να επινοήσει.
Αυτοί όμως όλα τα υπέμειναν με γενναίο φρόνημα και απέδειξαν έμπρακτα ότι ο λογισμός είναι κύριος των παθών και μπορεί να τα νικήσει αν θέλει. Και τελειώθηκαν μέσα στα βασανιστήρια, προσφέροντας την ζωή τους για την τήρηση του θείου νόμου. Πρώτα μεν ο γυραιός διδάσκαλος Ελεάζαρ, ύστερα και όλοι οι αδελφοί κατά την σειρά της ηλικίας τους. Η δε θαυμαστή μητέρα του Σολομονή, γεμάτη από γενναίο φρόνημα, παραστεκόταν στον θρίαμβο των τέκνων της κατά του τυράννου, ενισχύοντας το καθένα στον υπερτισπίστεως αγώνα και υποφέροντας εύψυχα τους πόνους τους με όλη της την ελπίδα προς τον Κύριο. Βλέποντας δε το νεότερο υιό της να έχει τελειωθεί, πέφτηκε η ίδια τελευταία στην φωτιά και αξιώνεται μαζί με τα τέκνα της το μακάριο τέλος, το έτος 168 π.Χ. Το μαρτύριό τους αναφέρεται στο βιβλίο Β' Μακαβαίων, στο κεφάλαιο 7 της Παλαιάς Διαθήκης. Πατρική ευδελίξος η ελέσα ασεβίαν, μητρική στηριχθήσα, ευσεβία πανεφήμε, μετέστης εις γην αλλοδαπή, φυγούσα κακόνιαν πατρός, αλλά αυτός σου και αλάστορ και φωνεύς και τυράννος εγεγόνι. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε ενισχύ σαν τη, δόξα το δωρήσαμενο σε ημίν προς τα την ακήμη. Εξτήρας ευλάστησας καθαπέρ άνθος τερπνών, πατρός δε μισήσασα την αθέιαν στερός, ελέσα πανέν δόξε, έλαμψας εν την τον κυθύρον οσίος, ήθλησας δε εν ταυτή και λαμπρός εδοξαστής. Και νυν αναπηγάζεις τα θεία δωρή. Η οσιομάρτης Ελέσσα η Κυθυραία καταγόταν από την Πελοπόννησο. Η μητέρα της Ευγενία ήρτο χριστιανή. Ονομάστηκε Ελέσσα διότι η γέννησή της ήταν αποτέλεσμα του ελέους του Θεού. Νωρίς όμως έμεινε ορφανή. Η Ελέσσα τότε ναύλωσε πλοιάριο και με τις δύο υπηρέτριές της ανεχώρησε από τον τόπο της κατοικίας της και αποβιβάστηκε στα Κύθυρα, που την εποχή εκείνη ήταν τόπος έρημος. Ο πατέρας της, ο οποίος ήτο ειδωλολάτρης, ανησύχησε πολύ και έσπευσε να την συναντήσει. Την παρακάλεσε να επιστρέψει στο σπίτι της και εκείνη αρνήθηκε και ομολόγησε πως είναι χριστιανή. Εκείνος τότε οργίστηκε και την βασάνισε και στο τέλος την αποκεφάλισε με τα ίδια του τα χέρια περί το έτος 375.